Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ένα προκαθορισμένο ραντεβού. Σήμερα είναι το μεγάλο debate για το φυσικό αέριο. Θα μας επιτρέψετε μια μικρή μεγάλη παρένθεση όμως, γιατί απόψε είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για τα 60 λεπτά. Τιμούμε και αποτείουμε φόρο τιμής σε ένα μεγάλο άνθρωπο, στον ονό, αν θέλετε, αυτού εδώ του εγχειρήματος, αυτής εδώ της προσπάθειας. Στεκόμαστε δίπλα με μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια του αδικοχαμένου Άντι Χατζηκοστή και συμπονούμε μαζί τους. Να δούμε παρακαλώ ένα μικρό αφιέρωμα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στον μεγάλο δάσκαλο και συμπαραστάτη και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τον φάκελο του φυσικού αερίου. Νιώθω περήφανος γιατί συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι συνέλαβαν και εκτέλεσαν αυτή την εκδήλωση. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Τα συναισθήματα πλημμυρίζουν και οι λέξεις φτωχές για να χωρέσουν όλα. Πόνος, θλίψη, αγανάκτηση, νοσταλγία. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Ένας χρόνος χωρίς την παρουσία σου, χωρίς το βλέμμα σου, χωρίς το αποπληκτικό χαμογελό σου. Πώς να μιλήσεις για τον Άντι, από πού να ξεκινήσεις και τι να πρωτοποιήσεις. Ο φίλος, ο αδελφός, ο συνεργάτης, ο καθοδηγητής, ο Άντις. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος που οι άνανδροι σου έστειλαν καστέρι και σε πυροβόλησαν πισόπλατα. Η οργή τεράστια, το κενό τεράστιο. Ξέρεις πως μας λείπεις. Πάντα έτοιμος να λύσεις προβλήματα, να ακούσεις, να στηρίξεις και να επιβραβεύσεις. Κάπως έτσι εμπνεύστηκες και την εκπομπή μας. Κάπως έτσι οραματίστηκες στα 60 λεπτά. Το καταφύγιο του απλού ταλαιπωρημένου πολίτη, όπως έλεγες. Απλά και αγαπημένα. Μπορεί να έχεις φύγει, όμως κάθε μέρα είσαι εδώ. Λες και τριγυρνάς στους ορόφους του συγκροτήματος και συμβουλεύεις τον κάθε ένα μας ξεχωριστά. Όλοι ακολουθούμε τον δρόμο που εσύ έχεις χαράξει. Τον δρόμο που μας δίδαξες, γεμάτο πάθος και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να αποκαλύπτουμε και να καταγγέλουμε. Έφυγες νωρίς και ο χρόνος δεν θεραπεύει την απουσία σου. Αισθητή όπως πάντα στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα. Πάντως όλα γίνονται με τον τρόπο σου και με τη μέθοδό σου. Για όλους εμάς αυτές οι μέρες δεν είναι εύκολες. Τα λόγια στερεύουν, η καρδιά ραγίζει. Ό,τι και να πούμε για σένα είναι πάντα λίγο. Σκεπτόμενοι, πολύτιμε φίλε, πως εκείνο που άφησες είναι η συνεχτικότητα μιας ζωής που συνεχίζει ακόμα αδιατάραχη, σου μιλάμε από την ίδια κοινή πλευρά των πραγμάτων που εσύ αγάπησες, που πάσχισες σε όλη σου τη ζωή, να μείνουν άθικτα και ατόφια μέσα σε μια ανήσυχη επαγρύπνηση στο μέτρο της ανθρωπιάς. Άλλωστε Άντι, όπως έλεγες, μια λάμψη είναι ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ως πιο μεγάλος είναι ο αγώνας των 60 λεπτών, τόσο περισσότερο τιμούμε τη μνήμη του Άντι Χατζηκοστή. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Βομβαρδιστήκαμε το τελευταίο 15ήμερο από διαφόρων ειδών τοποθετήσεις και ψάχνουμε και εμείς μαζί σας να βρούμε την αλήθεια. Τι είναι αυτό που επιτέλους συμβαίνει και θα μας πει κάποιος τελικά με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε την μεγαλύτερη επένδυση που πρόκειται να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα 6,2 δις θα πάνε στις σωστές τσέπες και στα σωστά χέρια προκειμένου εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να έχουμε φτηνή ενέργεια και συνεπώς φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, φτηνά τρόφιμα, φτηνό ό,τι βρίσκεται γύρω μας και έχει άμεση ή έμεση σχέση με τον τομέα της ενέργειας. Σε αυτό το ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα. Σε αυτό το ερώτημα έπρεπε να στηθεί ένα μεγάλο debate όπως το σχεδιάσαμε ανάμεσα στον Υπουργό Εμπορίου και στον αναπληρωτή πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέρο Βνεοφύτου.
Θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι ο Υπουργός Εμπορίου δεν είναι εδώ σήμερα. Αποφάσισε ότι είναι πιο σωστό να μην βρίσκεται στην απόψινη συζήτηση. Θέλω να σας διαβάσω την επιστολή που παραλάβαμε από τον αρμόδιο Υπουργό, από τον κύριο Πασχαλίδη. Αγαπητέ κύριε Τσουρούλη, όπως σας έχω αναφέρει και τηλεφωνικώς, δεν θεωρώ ορθό να συμμετάσχω στην εκπομπή των 60 λεπτών, αφού όπως γνωρίζετε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβουλεύεται τώρα με τους αρμόδιους φορείς για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου και ως εκ τούτου δεν έχουν ληφθεί ακόμη σχετικές πολιτικές αποφάσεις που θα στήριζα με την συμμετοχή μου. Στο παρόν στάδιο υπάρχουν, μεταξύ άλλων αναφέρει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μόνο τεχνοκρατικές θέσεις. Λοιπόν, αυτά διαστόματος κυρίου Πασχαλίδη, διαχειρός αν θέλετε για να είμαστε πιο ακριβείς. Ο κύριος Αβέρωπ Νεοφύτου είναι εδώ μαζί μου. Κύριε Νεοφύτου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Θα προσπαθήσω να μην είναι μονόλογος και θα κάνω εγώ τον αντίλογο, παρόλο που έχω σχεδιάσει αλλιώς την εκπομπή. Εν τούτης, οφείλω για το καλό των τηλεθεατών, για την αλήθεια που ψάχνουν τα 60 λεπτά, η εκπομπή απόψε και να γίνει και να ακουστούν οι αλήθειες. Στο ρεπορτάζ μας οφείλω να σας πω ότι περιέχει αποκλειστικές και απόρριτες, θα δείτε στη συνέχεια, πληροφορίες για το φυσικό αέριο. Κύριε Νεοφύτου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μου επιτρέψετε ως οφειλόμενη τιμή να πω το αιωνίη μνήμη στον φίλο Άντι. Λυπούμε γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο Κύπρος πολίτης να ακούσει και τις δύο απόψεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προτιμά τον μονόλογο. Για πάνω από δύο εβδομάδες στους μονολόγους δεν είχαν πρόβλημα. Στον διάλογο επικαλούνται έλλειψη πολιτικών αποφάσεων. Ο κόσμος κρίνει. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι το επιχείρημα του Υπουργού ότι αυτή τη στιγμή διαβουλεύεται ο Πρόεδρος, δεν κρίνω σκόπιμο τώρα να έρθω και να ανταλλάζω επιχειρήματα με τον πολιτικό Αβέρωπ Νεοφύτου. Ο Υπουργός Εμπορίου και ο κύριος Στέλιος Τηλιανού, Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού και μέλος της ΔΕΦΑ, έχει τρεις εβδομάδες που βομβαρδίζουν με ανυπόστατα στοιχεία. Ανυπόστατα λέτε είναι τα στοιχεία που δείχνουν. Παρακαλώ. Θα τεκμηριώσουμε στη συνέχεια. Λένε αριθμούς που δεν βασίζονται στις πραγματικότητες. Αποφεύγουν το διάλογο. Εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όχι να διασταυρώσουμε τα ξύφη, να προσπαθήσουμε να καταλάβει ο Κύπριος πολίτης που πάει αυτή η υπόθεση που αφορά, όπως πολύ σωστά έχετε πει, δεν αφορά μόνον τους επιχειρηματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορά τον κάθε Κύπριο, το κάθε νοικοκυριό, την κάθε ασήμαντη ή σημαντική πτυχή της κυπριακής οικονομίας. Για να κόψουμε δρόμο, θέλετε να βάλουμε τα ερωτήματα κάτω και να έρθουμε να τα απαντήσουμε ένα-ένα. Τα ερωτήματα όπως προέκυψαν από αυτή τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για το φυσικό αέριο, που αφορά το κάθε οικοκυριό, τον κάθε Κύπριο, την κάθε Κυπρία. Παρακαλώ να δούμε το εισαγωγικό μας ρεπορτάζ. Ανήκουν το φάκελο φυσικό αέριο. Το θέμα που μονοπολεί την ειδησιογραφία τις τελευταίες εβδομάδες και συνοδεύεται από αλληλοκατηγορίες, σκιές και γκρίζες ζώνες. Το θέμα που αφορά την σημαντικότερη και μεγαλύτερη σε τιμή επένδυση που έγινε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελικά είναι η επένδυση του αιώνα ή το φιάσκο του αιώνα? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις διαπραγματεύσεις για την έλευση φυσικού αερίου έκανε όλο αυτό το διάστημα η ΔΕΦΑ μέσω μιας διαπραγματευτικής τριμελούς ομάδας. Η εν λόγω αρχή διαπραγματεύτηκε με βάση νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από την Βουλή εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων και αλληλοκατηγοριών για μίζες και αλλότρια κίνητρα. Επί Προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου. Τότε βασικό σημείο τριβής η μορφή του φυσικού αερίου και ο τρόπος μεταφοράς. Υγροποιημένο ή συμπιεσμένο. Με χερσαίο τερματικό ή με πλωτή μονάδα. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, και με έτοιμη μια συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις αξίας 6,2 δισεκατομμύρια δολαρίων, οι διαφωνίες παραμένουν σχεδόν ίδιες και το σκηνικό πανομοιότυπα ζωφερό. Υπήρξε σωστή διαπραγμάτευση? Σε ποια βάση λήφθηκαν υπόψη οι επιστημονικές απόψεις και οδηγίες?
Μήπως διαφοροποιήθηκαν σήμερα τα δεδομένα με τα σίγουρα πια κυπριακά κοιτάσματα και την περίοδο έρωτος με το Ισραήλ. Είναι ωφέλιμη μια συμφωνία που κρατάσει ομοιρία την ενεργειακή κατάσταση της Κύπρου για μία εικοσαετία, που έχει τιμές διπλάσιες και τριπλάσιες από τις τρέχουσες και δεν λαμβάνει υπόψη τα νέα γεωπολιτικά ενεργειακά δεδομένα. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, κυρίε και κύριοι, που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα. Κύριε Νοφίτσου. Κύριε Τσουρούλη, θα ξεκινήσω με μια σημαντική αποκάλυψη. Εδώ και μερικές εβδομάδες οι της κυβέρνησης προσπαθούν να πείσουν τον Κύπριο πολίτη ότι πέτυχαν την καλύτερη συμφωνία που θα βοηθήσει την κυπριακή οικονομία. Μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ναι, έτσι είπε, που θα δεσμεύει την κυπριακή οικονομία και την ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2035. Από σήμερα μέχρι το 2035. Στις 5 του Οκτώβρη, και είναι σημαντικά αυτά που θα αποκαλύψω αλλά και θα προκαλέσω, στις 5 του Οκτώβρη θα πήγαινε για την πρώτη συνάντηση με τις τρεις εταιρείες η διαπραγματευτική ομάδα της ΔΕΦΑ. Κύριος Κώστας Ιωάννου, Τάσος Γιαπάνης και Στέλιος Στυλιανού. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Πριν πάνε για διαπραγματεύσεις, η ΑΕΗ και οι εμπειρογνώμονες. Να πω και τα ονόματα που ετοίμασαν την έκθεση. Κωνσταντίνος Ισαγίας και Πέτρος Ανδρέου. Ετοίμασαν μετά από σκληρή δουλειά κάποια κόστη. Για να ξέρουν οι διαπραγματευτές πάνω σε ποια βάση θα πατήσουν. Την τιμή στόχος. Την maximum τιμή που θα έδινε την ευκαιρία με την εισαγωγή του φυσικού αερίου τουλάχιστον να μην πληρώναμε περισσότερα από ό,τι πληρώνουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτός έγιναν 4 κλειστοί φάκελοι. Με κάθε λεπτομέρεια θα τα πούμε. Η ΔΕΦΑ συνεδρίασε πριν από το ταξίδι στο Λονδίνο. Μισό λεπτό. Αυτή η άποψη μου λέτε ότι σφραγίστηκε σε 4 κλειστούς φακέλους. Βεβαίως. Μάλιστα. Πριν αναχωρήσει η αντιπροσωπεία στο Λονδίνο, ναι, συνεδρίασε η ΔΕΦΑ. Μάλιστα. Ο κύριος Στέλιος Στυλιανού είπε ότι έχω αυτούς τους 4 φακέλους. Ένα για την ΡΑΕΚ, ένα για να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΦΑ και για τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα πήγαινε στο Λονδίνο. Ομοφώνησαν όλοι να μην ανοιχθούν οι φάκελοι και ο κύριος Στυλιανού να τους προσκομίσει στο Λονδίνο για να γνωρίζουν την ώρα της διαπραγμάτευσης. Δύο από τους 4 φακέλους, ο ένας με απόφαση όλων, κλείστηκε στο χρηματοκιβώτιο της ΔΕΦΑ. Ο άλλος δόθηκε στη ΡΑΕΚ, παρεπιπτόντος. Εντελώς τυχαία. Σήμερα επιστράφηκε δια επιστολής προς την αρχή ηλεκτρισμού. Άρα αλλά αυτή την ώρα μου λέτε ότι υπάρχουν δύο φακέλοι οι οποίοι περιέχουν την τιμή στόχος πριν γίνει ακόμα η διαπραγμάτευση. Σας πω την τιμή στόχος και θα προκαλέσω να με διαψεύσω. Ποια είναι η τιμή στόχος? 7,31 δολάρια. Λέχθηκε από τους εμπειρογνώμονες στην τριμελή διαπραγματευτική ομάδα στο Λονδίνο, για να ξέρουν οι άνθρωποι όταν διαπραγματευόνισαν. Η τιμή που μιλάμε σήμερα ποια είναι, κύριε Νεοφίτου? Όχι τα 9 που λένε. Με βάση τη σημερινή τιμή του crude oil που κλεισε 90 δολάρια και 85 σεν σήμερα στη Νέα Υόρκη, αν αγοράζαμε, αν το συμβόλαιο έμπαινε σε εφαρμογή σήμερα, θα πληρώναμε 11,10 δολάρια ανά million BTU. Φυσικά, το 7,3 που είναι φόρμουλα συσχετισμός με βάση την τιμή του πετρελαίου, επειδή τις 5 του Οκτώβρη ήταν 83 δολάρια το βαρέλι, σήμερα είναι 90,81, άμα δουλέψεις τις φόρμουλες, εάν ίσχυε εκείνη η φόρμουλα, δεν έπρεπε να πληρώσουμε πάνω από 7,75 δολάρια. Μα αγαπητέ μου, όταν μιλάμε... Άρα λέτε ότι έπεσε η διαπραγμάτευση έως ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα από τον μα στόχο. Μα 3 δολάρια... Δεν μου λέτε αυτός ο στόχος σήμερα είναι στα κλειστά συρτάρια της ΑΕΚ. Εγώ
θα προκαλέσω. Και έχουν ευθύνη. Τα 9 μέλη της τα 9 μέλη της ΔΕΦΑ έχουν ευθύνη έναντι των πολιτών. Και ας μην πούν ότι πρόκειται για στοιχεία διαπραγμάτευσης. Αφορούν στοιχεία της ΔΕΦΑ. Δεν αφορούν τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΕΛ για να επικαλεστούν την εμπιστευτικότητα που δεσμεύτηκαν. Είναι εσωτερικό έγγραφο. Υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε στο χρηματοκιβώτιο της ΔΕΦΑ. Προκαλούμε και θα ζητήσουν. Εμείς θα κινήσουμε και τη διαδικασία της Βουλής. Να παραδοθεί. Αν μπορούν οι συνεργάτες μου, καθώς μιλάμε τον κύριο Νεοφύτου, παρακαλώ, ψάξτε, βρείτε μου μέλη της ΔΕΦΑ, αν μπορούμε. Ναι, αλλά... Σας παρακαλώ πολύ, γιατί θέλω να ξέρω εάν υπάρχει αυτός ο φάκελος ναι, ή όχι. Ναι, αλλά προσέξτε και εδώ. Λυπούμε γιατί απουσιάζει ο Υπουργός, λυπούμε γιατί αναφέρομαι και σε απόντα άτομα, αλλά είναι υποχρέωση μου έναντι των πολιτών. Γιατί αυτή η διαφορά από την τιμή στόχο, από αυτή που μας τελαλούσαν για τρεις εβδομάδες ότι είναι η καλύτερη για την κυπριακή οικονομία, έχει μία διαφορά τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια. Και όταν επέστρεψαν σε μια πρόσφατη συνεδρία της ΔΕΦΑ, ο κύριος Στέλιος Στυλιανού, γενικός διευθυντής της ΑΗΚ και μέλος της ΔΕΦΑ, ζήτησε να επιστραφεί η επιστολή για να καταστραφεί. Να καταστραφεί ο φάκελος. Ναι. Μα είναι δημοσιογράφο. Αγαπητέ μου, και προς τιμήν. Καλά, είστε σίγουρος για αυτό που λέτε? Απόλυτα. Απόλυτα. Θα πούν ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρακτικό. Αυτό ζητήθηκε πριν από την έναρξη της συνεδρίας. Με συγχωρείτε, ο άνθρωπος που ήταν στη διαπραγμάτευση, με το που ήρθε πίσω, ήθελε να καταστρέψει τον φάκελο με τον ντοκουμέντο της τιμής στόχευσης. Και προς τιμήν ενός μέλους της ΔΕΦΑ, θα πω και το όνομά του, του κύρου Καρατζά, εναντιώθηκε και υπήρξαν αντιδράσεις και από άλλα μέλη της ΔΕΦΑ και ευτυχώς αυτό το ντοκουμέντο που θα δώσει άπλετο φως για αυτά που πηγαίναμε να πράξουμε δεν ξέρω, έχουμε κάποιο μέχρι το 2035 είναι εκεί. Αναμένω λοιπόν ότι η ΔΕΦΑ έχει υποχρέωση. Έχουμε, επειδή τον αναφέρατε, έχουμε τον κύριο Μάριο Καρατζά στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έψαξαν, τον βρήκαν οι συνεργάτες μου. Αν βρείτε και άλλα μέλη της ΔΕΦΑ, παρακαλώ, θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Θέλω να ξεδιαλύνω μια και για πάντα αυτή την ιστορία. Να κλείσω. Μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές. Να κλείσω με αυτή την ιστορία. Είναι απέτηση της κοινωνίας. Είναι απέτηση τουλάχιστον της παράταξης που εγώ αντιπροσωπώ. Όχι, 60 λεπτών τώρα που το θέσατε. Ναι. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια. Αυτό πρέπει να ανοιχτεί και πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης. Λοιπόν, κύριε Καρατζά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη κιόλας για την ενόχληση. Ξέρω ότι σας πιάνουμε εξ απρόπτου. Εν τούτης, επειδή είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία του αναπληρωτή Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, πέστε μου, αυτή την ώρα στην ΑΕΚ υπάρχει φάκελος με την τιμή στόχευσης? Στη ΔΕΦΑ. Στη ΔΕΦΑ. Με πήρετε εξ απρόπτου, αλλά το γύρισα τώρα στο κανάλι. Γεγονός ότι έχει συζητηθεί, ήταν και στις εφημερίδες, εγώ δεν σχολιάζω τα συμπεράσματα, ότι είχε συζητηθεί για λόγους διαπραγμάτευσης να μπει μια στοχοθέτηση από την διαπραγματευτική ομάδα και για λόγους εμπιστευτικότητας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι υπόλοιποι που δεν ανήκουμε στη διαπραγματευτική ομάδα να παραμείνει κλειστός μέχρι τη λήξη της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι γεγονός. Το τι περιέχει ακριβώς ο φάκελος, ποτέ δεν το έχουμε πει ακόμα. Εξαιμεί ένα ζήτημα που εξαιμεί από προηγούμενη μας απόφαση. Τώρα, ο κύριος Αβέροφ δεν έμεινε μόνο εκεί. Είπε και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό. Είπε ότι υπήρξε προσπάθεια ενός μέλους να καταστραφεί αυτός ο φάκελος. Και ότι τον αποτρέψατε εσείς σε συγκεκριμένη συνεδρία. Αυτό μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε? Δεν θέλω να σχολιάσω σε μια συνεδρία, ειδικά εκείνη τη συνεδρία που είχε και λίγη ένταση, γιατί συζούσαμε και άλλα θέματα, αν θυμάστε. Μα είναι δημόσιο έγγραφο, κύριε Καρατζά. Συγγνώμη. Μπήκαν, έχουν γίνει διάφορες κουβέντες, δεν υπήρχε. Μπορεί να λέξει ότι δεν έχει σημασία. Όπως και να είναι, δεν θέλω να σχολιάσω το τι λέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ουσία είναι ότι συζητήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επέμενε κανένας για να επιστραφεί ο φάκελος. Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει ένα έγγραφο ντοκουμέντο το οποίο αναφέρει ποια ήταν η τιμή στόχευσης
προτού ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, έτσι. Η απόφαση μας ήταν αυτό να περιέχει ο φάκελο. Το φάκελο δεν τον έχω δει, ούτε εγώ, ούτε κανένα άλλο μέρος του διοικητικού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρουζά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά. Λοιπόν, μόλις έχω κάτι άλλο στο τηλέφωνο, με ειδοποιείτε. Δεν ξέρω, το έχω τώρα. Έχουμε τον κύριο Τάσο Γιαπάνη. Κύριε Γιαπάνη, καλησπέρα. Κύριος Γιαπάνης, με ακούει. Λοιπόν, θέλω να κερδίσω χρόνο. Βρείτε μου τον κύριο Γιαπάνη και θα επανέλθω. Είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει επιβεβαίωση. Όχι, υπάρχει επιβεβαίωση. Τώρα περιμένω τώρα να σηκώσει κάποιο το γάντι και να ανοίξει αύριο το πρωί τον φάκελο. Έτσι, για να δούμε και ποια είναι η αρχική τιμή. Δεν ξέρω, αν μας παρακολουθεί και ο κύριος Στυλιανού, ας πάρει ένα τηλέφωνο είτε να μας διαψεύσει είτε να μας πει τι φάκελος είναι αυτός και αν μπορεί να τον ανοίξει. Νομίζω, αγαπητέ μου, όταν ανοίξει αυτός ο φάκελος, ίσως και να είναι το τέρμα της συζήτησης αυτού του μεγάλου θέματος. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια συμφωνία η οποία δρομολογήθηκε έτσι, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Αφήνονται διάφορων ειδών σκιές. Θέλετε να πάμε στο βίντεο να δούμε τελικά πώς εξελίσσεται αυτή η μάχη του φυσικού αερίου και αμέσως μετά να έρθουμε να μας πείτε τελικά γιατί εσείς είστε τόσο εναντίον αυτού που ξεκίνησε ως μια διαδικασία πριν από 14 μήνες. Σε μπορεί λίγο επιστρέφω κοντά σας. Παρακαλώ, δώστε μου το βίντεο. Ένας ακήρυχτος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο για το θέμα της έλευσης φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Εμπορίου κρατούν στα χέρια τους απόρριτη έκθεση του Σολωνακασίνη. Τα 60 λεπτά απόψε φωτίζουν το περιεχόμενό της. Ο διευθυντής ενέργειας και ο άνθρωπος που χειρίστηκε τα ενεργειακά της Κύπρου για τα τελευταία 35 χρόνια προτείνει ξεκάθαρα να δοθεί προτεραιότητα στα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εισηγείται μεταφορά του αερίου με αγωγούς σε συνεργασία με το Ισραήλ και υποστηρίζει ότι το κόστος θα είναι τουλάχιστον το μισό σε σχέση με τους σημερινούς σχεδιασμούς. Η πρόταση Κασίνη με βάση και επιστημονικές αναλύσεις περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού, ο οποίος θα συνέδεε την Κύπρο με την Ελλάδα και από εκεί να διοχετεύεται το φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα της περιοχής θα μπορούσαν να καλύψουν το 25% των αναγκών της Ευρώπης, γεγονός που θα άλλαζε και το ενεργειακό ισοζύγιο και τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς. Ας σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποκάλυψε πριν λίγα 24 ώρα στα Ιεροσόλυμα ότι ήδη δύο πηγές προσφέρουν στην χώρα φυσικό αέριο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Το οικόπεδο Ταμάρ, για το οποίο έγιναν έρευνες το 2009, αναμένεται να προσφέρει 8,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αέριου. Και το οικόπεδο Λεβιάθαν, για το οποίο θα γίνουν γεωτρήσεις στις 26 εβδομάδες και βρίσκεται δίπλα από το οικόπεδο της Κύπρου, εκτιμάται ότι θα προσφέρει 17 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αέριου στο Ισραήλ. Η ΔΕΦΑ και η ΑΕΚ κινούνται σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει προσήλωση στην διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην συμφωνία που δρομολογήθηκε. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για πειραματισμούς, αφού η Κύπρος σήμερα πληρώνει 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τα καύσιμα ενέργειας. Επιπλέον πρόστιμα από τους ρήπους και τέλος το σημερινό ενεργειακό μοντέλο της Κύπρου μπορεί να αντέξει άλλη μια πενταετία. Αξιόπιστες πηγές από την ΔΕΦΑ επικαλούνται μετρήσεις του βυθού, οι οποίες δεικνύουν ότι υπάρχει τεράστιο ρήγμα και ένα βουνό που χωρίζει την Κύπρο με το κυπριακό οικόπεδο και τους υγρογονάνθρακες. Εκτιμούν ότι θα συμφέρει να γίνεται η μεταφορά είτε στην Αίγυπτο είτε στο Ισραήλ και ακολούθως να μεταφέρει το φυσικό αέριο με πλοία στην Κύπρο. Και οι δύο γειτονικές χώρες συνεργάζονται με μεγάλες αγγλοαμερικανικές εταιρείες τόσο για την άντληση όσο και την διάθεση των κοιτασμάτων. Όλα αυτά όμως είναι σχεδιασμοί που αφορούν την επόμενη δεκαετία. Υψηλόβαθμο τέλεχος της ΑΕΚ μάλιστα υπέδειξε στα 60 λεπτά ότι πρόσφατα το Ισραήλ σύνυψε συμφωνία με την Αίγυπτο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά φυσικού αερίου για τα επόμενα 10 χρόνια. Παρόλο που οι έρευνες του Ισραήλ προηγούνται κατά 10 χρόνια των έρευνων της Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα, να τα αντιληφθεί και ο τελευταίος άνθρωπος μας παρακολουθεί τώρα. Υπάρχει μια δρομολογημένη συμφωνία. Όχι, υπάρχει μια δρομολογημένη διαδικασία η οποία φαίνεται να καταλήγει σε συμφωνία. Δεν υπάρχει τίποτα ακόμη. Με μια συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, με την Shell. Η οποία έχει συγκεκριμένη τιμή, συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει σε αυτό? Η κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ λένε ότι έχουμε μια διαδικασία που ακολουθήσαμε. Και θέλετε να την διδάξετε στον αέρα. Ναι,
και κάποιοι που έχουν αλλότερα κίνητρα, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΕΛ, δεν σκέφτονται την αξιοπιστία της χώρας και θέλουν να την άξουν στον αέρα μια διαδικασία. Ξεκινούμε. Και θα σας δίδω έγγραφα και ντοκουμέντα. Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αντώνης Πασχαλίδης. Λυπούμε που δεν είναι εδώ. 17 Δευτέρου του 2009. ΚΙΠΕ. Η κυβέρνηση δεν θέλει μεσάζοντες. Είναι δήλωση που έκανε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ναι. Ναι. Όχι, δημόσια δήλωση. Ναι. Την πήρα από το ΚΙΠΕ. Τη μετάδοση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η κυβέρνηση δεν θέλει μεσάζοντες όσον αφορά την μεταφορά του φυσικού αερίου και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο για την έλευση του φυσικού αερίου θα γίνει διακρατική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλου κράτους. Εμείς, τόνισε ο κύριος Πασχαλίσης, αυτό που δεν θέλουμε είναι μεσάζοντες, δηλαδή ανθρώπους και εταιρείες που θα πάρουν προμήθεια. Γι' αυτό για την έλευση του φυσικού αερίου θα γίνει διακρατική συμφωνία, δηλαδή θα συμφωνήσουν κράτος με κράτος για να αποφύγουμε τους ανθρώπους, τις πολυεθνικές, τις προμήθειες και τους μεσάζοντες. Αυτός είναι ο κύριος Πασχαλίδης, αυτής της κυβέρνησης. Τι σχέση έχει αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε με αυτό που έλεγε τις 19 Δευτέρου? Τι άλλαξε και φύγαμε από διακρατικές και πήγαμε στις εταιρείες και τους μεσάζοντες? Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Πασχαλίδης. Θα τα αφήσω. Μάλιστα. Δεύτερον, μιλούν για διαδικασίες. Ποιες διαδικασίες? Επιστολή απαντητική της κυρίας Γιορτάκη σε ερώτησή μου. Γιατί δεν ασχολήθηκε το γραφείο του Γενικού Ελεκτή? Καλά, δεν υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθήθηκε μέσα στην ΔΕΦΑ? Ακούστε, ναι. Ακούστε. Μου λέει Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας. Κύριε Νεοφύτου, αναθέτουσα αρχή στο διαγωνισμό και τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου είναι, όπως γνωρίζετε, η ΔΕΦΑ, η οποία ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου δεν υπόκειται όπως και καμιά κρατική εταιρεία παρά τις συνεχείς εισηγήσεις της υπηρεσίας μας και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα έπρεπε στον έλεγχο της ελεκτικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια εταιρεία ιδιωτική. Άρα μου λέτε ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται αυτή την ατοσία του φυσικού αερίου δεν υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Ελεγκτού. Και επειδή λέει και καταλήγει η κυρία Γιορτάκη, επειδή δεν ακολουθήσαν διαδικασίες που τις παρακολούθησε το γραφείο μου, όπως γίνονται οι άλλες διαδικασίες ακόμα και όταν αγοράζουν στυλό αγαπητέ μου. Ό,τι αφορά τις προσφορές. Ναι, ενώ το συμβόλαιο των δισεκατομμυρίων δεν ακολουθήθηκαν, ναι, οι διαδικασίες των δημόσιων προσφορών. Και καταλήγει στην παράγραφο 5. Θα σας αφήσω την επιστολή. Επίσης, θεωρώ ότι η συμφωνία θα υποβληθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Ναι. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Κυπριανού. Τι, η Βουλή θα αποφασίσει? Εδώ έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε δημοκρατία, λέει, και έχουμε εκτελεστική εξουσία. Ναι, έχουμε εκτελεστική εξουσία, αλλά όχι σε απολυταρχικό σύστημα. Και σε μια δημοκρατία έχει λόγο η Βουλή. Από και την άλλη, και η Γενική Ελέγχη. Από την άλλη, να σας πω κάτι όμως. Τη ΔΕΦΑ, που είναι, επαναλαμβάνω, εκείνο το σώμα το οποίο διαχειρίζεται αυτή την ώρα την υπόθεση του φυσικού αερίου, η Βουλή είναι που το έκτισε, αν θέλετε, ως οικοδόμημα. Το 2007 υπήρξε ένα νομοθέτημα από τη συγκεκριμένη Βουλή, έτσι, το οποίο είπε: δημιουργώ αυτό το πράγμα με αυτή την αποστολή για να μου κάνει αυτού του είδους την υπηρεσία. Αγαπητέ μου, προτού έρθω σε αυτό το ερώτημα, ένα τελευταίο σημείο στο προηγούμενο. Λέχθηκαν οι διαδικασίες και η αξιοπιστία του κράτους. Θα ερωτήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΕΚΕΛ, τον κύριο Κυπριανού. Το 2003, όταν ο τότε Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Τότε ήταν ο κύριος Λυλικάς. Βεβαίως. Ναι. Αποφάσισε και πήρε πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μακαριστού Τάσου για τερματισμό των εργασιών αναβάθμισης του δηληστηρίου της Λάρνακας. Μάλιστα. Τότε δεν ήταν διαπραγματεύσεις στο τελικό στάδιο συμφωνίας. Η κυβέρνηση Κλειρίδη, δια του Νίκου Ρολάντη, προχώρησαν σε διαδικασίες δημόσιων προσφορών, κατακυρώθηκε η προσφορά, ήταν ο εργολάβος και δούλευε
στην αναβάθμιση των δημοσίων. Και αποφάσισε η επόμενη κυβέρνηση να θετήσει τη συμφωνία. Ναι, και είπε ότι για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, άσχετα αν έβαλα την υπογραφή μου σαν Κυπριακή σήμερα δημοσίου, εγώ την ανερώ. Άρα λέτε ότι εάν αλλάζουν τα δεδομένα, οφείλει η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το λάθος της και να μην κάνει πάντως τη συμφωνία για σκοπούς εντυπώσεων. Και επειδή κάποιοι λένε, μα κάποιοι θα έχουν αλότρια κίνητρα με αυτούς που εκπρόθεσμα έκαναν δεις. Υπάρχει νομότυπος τρόπος, έστω και αν δεν ακολούσαν τις διαδικασίες, να βρουν με ένα γρήγορο τρόπο μια επαναπροκήρυξη για ένα γρήγορο διαγωνισμό. Μήπως θέλουμε ακόμα 10 χρόνια, αυτό σας αγαπητέ μου, σε ένα μήνα κλείνουν αυτά τα ζητήματα. Και ακόμα και αν χρειαστούν και 2 και 3 και 4 μήνες, θα πάμε να προδεσμεύσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μέχρι το 2035 για να πιάσουμε, ναι, η Shell, όπως λέχθηκε και δεν το αμφισβητώ, είναι η πιο φτηνή προσφορά. Αυτό ήμουν έτοιμο να σας πω, ναι, ότι είναι η πιο φτηνή προσφορά, μήπως τη χάσουμε και αυτή. Αγαπητέ μου, άλλο η πιο φτηνή και άλλο η πιο συμφέρουσα. Δεν είναι συμφέρουσα λέτε. Αγαπητέ μου, αν έχουμε ένα κομπιούτερ εδώ και όχι, έχετε... Όχι, δεν θέλω να μπούμε σε μαθηματικές πράξεις. Θα σας δώσω στοιχεία σήμερα στο Bloomberg. Δεν θέλω να τη συζήτηση να την έχουμε απλή. Η τιμή, η spot price του φυσικού αερίου σήμερα ήταν 4,423 δολάρια ανά million BTU. Άρα λέτε είναι η μισή αυτής της τιμής που εξασφαλίσαμε. Όχι η μισή. Γιατί, στο 1 τρίτο. Γιατί 9 δολάρια είναι η τιμή. Συγγνώμη. 9 δολάρια. 9 προκαλώ. Ακόμα... Προκαλώ να δώσω στη δημοσιότητα την φόρμουλα τη Shell. Καλά, πέστε μου, πόσο είναι η τιμή που θα πάρουμε το φυσικό αέριο. Με βάση τη σημερινή σήμερα. Σήμερα αυτό που λέτε. Το πετρελαίου. Ναι. 11,10 σεντ. 11,10. 10 δολάρια. Μέχρι τώρα δεν θα ελτεί edition, γιατί ξέρετε ότι τα παρουσιάζω και εγώ κάθε βράδυ. Κοιτάξτε, 9 δολάρια Ο καθένας λέει, του προκαλώ. Θα επικαλεστούν την εμπιστευτικότητα. Γνωρίζουμε την φόρμουλα. 11,2. Είναι ένα ποσοστό επί της τιμής του πετρελαίου. Άρα αυτή η συμφωνία μου λέτε που διαπραγματευόμαστε. Είναι ένα βασικό αριθμό δολαρίων και αυτή είναι η τελική τιμή ανά million BTU. Γιατί αν είναι 11,2 από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα... Που έκαναν οι συνεργάτες μου λένε ότι αυτή μπορεί να είναι και η πιο ακριβή η τιμή διεθνώς που θα αγοράζουμε το φυσικό αέριο. Με διαφορά. Και ας μου πούν άλλη χώρα στον κόσμο που αγοράζει LNG, μα και υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είπα ότι κλέβει η Shell και δεν είπα ότι τρεις που διαπραγματεύουν το σαν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Το θέμα ποιο είναι, αγαπητέ μου, ότι πάμε να αγοράσουμε πετρέλαιο. Πάμε να αγοράσουμε φυσικό αέριο, το οποίο θα έρχεται από την Νιγηρία. Υπάρχουν κόστη μεγάλα. Οι ποσότητες της Κύπρου είναι πάρα πολύ θα μικρές. Θα τις δούμε συνέχεια τις ποσότητες. Και αυτά ανεβάζουν τα κόστη. Λοιπόν, πριν πάμε... Θέσατε... Τώρα, μισό λεπτάκι, έχει ένα ερώτημα που θέλω να μου απαντήσετε σύντομα, παρακαλώ. Υπάρχει... θέλω να μου πείτε κάτι για το 2007, γιατί το είδαμε δύο φορές τα ρεπορτάζ που δείξαμε. Το 2007, τι είναι αυτό που κρατάτε? Αυτό που γύρευε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, όταν ξεκινούμε, αν μπορεί η κάμερα... Το δείχνει. Αν θα αγοράσουμε από τη Shell, η Shell την προμήθεια της σε φυσικό αέριο, κυρίως είναι από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι εδώ. Το πλοίο θα φορτώνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο και θα κάνει όλη αυτή τη διαδρομή. Ξέρετε πόσες χιλιάδες, πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό. Και ξέρετε, εδώ είναι η Κύπρος, εδώ είναι το οικόπεδό μας, εδώ είναι το Ταμάρ. Το οικόπεδο του Ισραήλ. Στην αυλή μας. Βεβαίως και υπάρχουν κόστη. Μάλιστα. Συν το κόστος της υγροποίησης, συν το κόστος της μεταφοράς, συν το κόστος της αποϊγροποίησης. Τώρα, μισό λεπτάκι. Απαντήστε μου και για το 2007, γιατί το κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω... Μα μπορεί να πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνων. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσεις κάτι άλλο. Είναι και εσύ και πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνων. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά
Περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και μπορεί να πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και μπορεί να πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και μπορεί να πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και μπορεί να πάνε σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ και σε ένα συμβόλαιο 5 χρόνια. Οπότε έχεις μπροστά σου ένα ορίζοντα μέχρι το 2020, από το 2015, και μπορεί να είναι 5 συν 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά περιμένατε. Όχι, θα μου απαντήσει σε κάτι άλλο. Είναι και εσύ.